Κρατία, ο κύριος Λευτέρης Βαρουξής. Έχουμε την τιμή να τον φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρουξή. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε στο κεντρικό δελτίο και ελπίζω οι επόμενες μέρες να είναι μέρες οι οποίες θα φέρουν το πολιτικό πολιτισμό εκεί πέρα που ήταν πριν από τον έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το δούμε και από την διαδικασία και από την ποιότητα της κουβέντας στη Βουλή, νομίζω, έτσι. Καταθέσατε πρόταση μομφής. Η κυβέρνηση το γυρνά σε ψήφο εμπιστοσύνης. Η κυβέρνηση πάντα είχε έναν τρόπο που αντιμετώπιζε τα πράγματα, το ότι δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Αυτή τη στιγμή, έτσι και πήγαινε ο κύριος Τσίπρας στην πρόταση μομφής για τον κύριο Πολάκη να την αφήσει σαν πρόταση μομφής, σίγουρα θα υπήρχε ένας, δύο, τρεις βουλευτές σε αυτή την κυβέρνηση, οι οποίοι πιστεύω ότι δεν θα είχαν την αισθητική του κύριου Πολάκη. Φοβούμενος αυτό, μετατρέπει την ψήφο εμπιστοσύνης, την πρόταση μομφής σε ψήφο εμπιστοσύνης. Πάντως είχε αποδείχθηκε το αποτέλεσμα, έτσι. Αποδείχθηκε όμως, κύριε Βαρουξή, ότι είχε στρατηγική ο Πρωθυπουργός, την οποία την είχε και καλά κρυμμένη. Δηλαδή, ο χθεσινός ευνηδιασμός στο Ζάπιο δίνει αντικείμενο στην κουβέντα που μετατρέπεται από πρόταση μομφής σε ψήφο εμπιστοσύνης. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση είπαν ότι αυτό δεν ήταν ευνηδιασμός, είπαν ότι είναι μια πολιτική την οποία την σκέφτονται πάρα πολύ καιρό. Εκ των πραγμάτων ευνηδιασμός ήταν όμως. Ναι, ναι. Την έχουν συζητήσει με τους εταίρους και ότι δεν υπήρχε τίποτα το ευνηδιαστικό. Για εμένα δεν ήταν όντως ευνηδιασμός. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας τα είχε ξαναπεί τα Χριστούγεννα. Απλά δεν τα είχε ιδεολοποιήσει τα περισσότερα εξ αυτών. Και έρχεται 18 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές και δίνει εκλογικά επιδόματα. Γιατί για αυτό πρόκειται. Το ένα είναι ότι δίνει εκλογικά επιδόματα και το δεύτερο είναι ότι δίνει πράγματα τα οποία δεν θα βρίσκεται πρωθυπουργός για να τα υλοποιήσει το 2020 και το 2021. Άρα αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας πιστεύω ότι είναι ένας πανικόβλητος πρωθυπουργός, ο οποίος κακήν κακός δίνει παροχές οι οποίες, να μην με παρεξηγηθώ, καλώς ήρθαν και μακάρι να ελαφρύνουν τον Έλληνα πολίτη. Και θα δούμε και εφόσον ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία τις περισσότερες εξ αυτές τις παροχές. Άλλωστε, ακούσαμε και το πρωί, κύριε Βαρουξή, και τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι θα ψηφιστούν από τη Νέα Δημοκρατία τα μέτρα, έτσι. Φυσικά, δεν πρέπει να πούμε ότι ό,τι τον Έλληνα πολίτη τον ξαλαφρύνει, θα ψηφιστεί. Όμως ταυτόχρονα δεν πρέπει να σβήνουμε με μια γομολάστιχα 4,5 χρόνια ανυπαρξίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπου 18 μέρες πριν τις ευρωεκλογές δίνει παροχές εθνικών εκλογών. Ναι. Και αυτό μπερδεύει ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι θα πάει να ψηφίσει με καθαρά κριτήρια ευρωεκλογών για τις ευρωεκλογές. Κάτι το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω τον συμφέρει. Ναι. Η μονιμότητα των μέτρων σας απασχολεί? Δεν μονιμότερο του προσωρινού. Καλό. Ναι, ναι. Καλό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για 13η σύνταξη πρώτα απ' όλα. Μιλάμε για ένα δώρο του κύριου Τσίπρα. Γιατί δεν είναι ολόκληρη η σύνταξη. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τριήμερο είναι μαζεμένα πολλά. Δηλαδή, είναι οι 120 δόσεις σε φορείες, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους. Τις οποίες περιμέναμε 2 χρόνια. Που δεν είναι και 120 δόσεις. Που δεν είναι και 120 δόσεις για όλους, καταρχήν. Και είναι... αφήνουν το 80% των συμπολιτών μας απ' έξω. Εγώ λέω ότι δεν είναι και... καταρχήν δεν είναι 120 για όλους. Έχουν ειδική πλατφόρμα που υπολογίζει πόσες είναι οι δόσεις. Ναι. Είναι έως 120. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλώς ήρθε και αυτό, εγώ σας λέω. Καλώς ήρθε και το ένα, καλώς ήρθε και το άλλο. Όλα καλώς ήρθαν. Αλλά δεν ήρθαν με σωστή στρατηγική, δεν ήρθαν όταν έπρεπε να έρθουν και είναι όλα κινήσεις εντυπωσιασμού. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι ένας νέος πολίτης, ένας νέος ψηφοφόρος, 36 ετών. Έχω τη δουλειά μου, έχω κάνει τις σπουδές μου. Δεν θέλω να αντιμετωπίζουν
να με αντιμετωπίζουν σαν ηθαγενή όπου θα του κουνάνε καθρεφτάκια για να ψηφίσει. Ούτε εγώ, ούτε η συνομιλική μου. Πάμε έχω τώρα να δούμε ακριβώς αυτή. Να κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα, κύριε Βαρουξή. Την κουβέντα, αν καταλαβαίνει πραγματικά ο πολίτης λίγο πριν την κρισιμότητα αυτών των ευρωεκλογών, το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι εθνική Ελλάδος πρέπει να στείλουμε στην Ευρώπη που διαμορφώνεται την επόμενη μέρα. Ο πολίτης δεν το έχει καταλάβει εντελώς, αλλά δεν φταίει ο πολίτης. Φταίνουν τα πολιτικά κόμματα. Στις επόμενες ευρωεκλογές κρίνεται το μέλλον της χώρας μας για τα επόμενα 5 χρόνια. Ό,τι πιο σημαντικό θα γίνει στη χώρα μας για τα επόμενα χρόνια θα συζητηθεί στις Βρυξέλλες. Εκεί πρέπει να στείλουμε τους καλύτερους, όπως είπατε, μια dream team από ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα, θα πω εγώ, όσο το δυνατόν γίνεται περισσότεροι από τη Νέα Δημοκρατία και από την παράταξή μου και από το σχεδόλιο νίκης που έχουμε καταρτήσει, αλλά όσοι ευρωβουλευτές πάνε εκεί πρέπει να φορούν τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Δεν πρέπει να φορούν φανέλα κανενός κόμματος. Εμείς από τη Νέα Δημοκρατία ανήκουμε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θα είμαστε μέσα στην επόμενη Ευρωβουλή στο κόμμα το οποίο θα έχει την πλειοψηφία. Πιστεύω και ότι ο κύριος Βέμπερ θα είναι ο νέος πρόεδρος και έχοντας μια εξαιρετική σχέση με τον Κυριάκο το Μητσοτάκη θα κάνουμε ό,τι καλύτερο είναι δυνατόν για τη χώρα μας. Εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος επιχειρηματίας. Ζητώ την ψήφο του ελληνικού λαού για να ακουστεί η φωνή της γενιάς μου, της νέας γενιάς που έχει χτυπηθεί όσο καμία άλλη από την οικονομική κρίση. Ταυτόχρονα, όντας ο μόνος επιμελητηριακός σε αυτό το ευρωψηφοδέλτιο, εκπροσωπώ τα επιμελητήρια της χώρας, εκπροσωπώ τους εμπορικούς συλλόγους και θέλω την ψήφο του μικρομεσαίου επιχειρηματία, ο οποίος έχει πληγεί πάρα πολύ και ειδικότερα επιχειρηματίας της περιφέρειας, επιχειρηματίας της Λαμίας, της Λάρισας, του Πύργου, όπου βλέπει καθημερινά τους γείτονές του να κλείνουν και βλέπει, περιμένει πότε θα έρθει η σειρά του. Δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκιο του, τις εισφορές του, το προσωπικό του, δεν μπορεί να στείλει χρήματα στα παιδί του που σπουδάζει. Αυτό το μικρομεσαίο επιχειρηματία, το στυλοβάτι της ελληνικής οικονομίας, πρέπει να το σεβαστούμε και εγώ θέλω να είμαι η φωνή του στα επόμενα ευρωκοινοβούλια. Είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος του καινούριου, του νέου ευρωβουλευτή. Το πλαίσιο που θα διαμορφωθεί θα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Οι ευκαιρίες που θα υπάρξουν θα είναι αρκετές και πρέπει σε συνεργασία, θα το πω εγώ έτσι, διότι γνωρίζω καλά το θέμα. Έχω επισκεφτεί και αρκετές φορές ακριβώς για αυτό το λόγο στις Βρυξέλλες. Να συνεργαστούν κάποια στιγμή οι ευρωβουλευτές με τους περιφερειάρχες στην Ευρώπη των περιφερειών όπως διαμορφώνεται, για να εξασφαλιστούν και τα μέγιστα δυνατά κονδύλια για να πάει μπροστά η χώρα. Σωστά. Το λέτε πολύ καλύτερα από μένα. Αυτή τη στιγμή, τα επόμενα χρόνια, οι περιφέρειες θα είναι αυτές οι οποίες θα κινούν τα νήματα στη χώρα μας. Όλες οι επενδύσεις και όλα τα έργα τα μεγάλα θα γίνονται μέσα από τις περιφέρειες. Οι περιφέρειες θα γίνουν μικρά κράτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις περιφέρειες σε πρώτη γραμμή. Είχα συναντηθεί πέρσι με την κυρία Κράτσα, η οποία είναι η Ρουμάνα Επίτροπος υπεύθυνη για την ανάπτυξη των περιφερειών. Μου είχε πει τότε ότι τα επόμενα 5 χρόνια όντως οι περιφέρειες θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό πρέπει να το δούμε. Πρέπει να επιλέξει ο κόσμος και τους καλύτερους δυνατούς περιφερειάρχες. Η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη στιγμή, όπως φαίνονται τα προγνωστικά, τη δυνατότητα να πάρει πάρα πολλές περιφέρειες και δεν θα υπήρξε καλύτερη συγκυρία για τους Έλληνες να συμβαδίσει μια κυβέρνηση, Κυριάκο Μητσοτάκη, μια Ευρωβουλή με όσο το δυνατόν περισσότερους ευρωβουλευτές και μπλε περιφερειάρχες σε όλες τις περιφέρειες, έτσι ώστε να μπορέσουν να έρθουν τα απαιτούμενα χρήματα και να γίνει το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της χώρας μας για την επόμενη πενταετία σε ισχυρές βάσεις. Κύριε Βαρουξή, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μας να σας φιλοξενήσουμε και να φιλοξενήσουμε καθαρές ιδέες ενός νέου ανθρώπου που δίνουν το παράδειγμα και στους υπολείπους νέους να ασχοληθούν ξανά με την πολιτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω οι νέοι, αλλά και οι νέοι στην καρδιά, να δώσουν έναν από τους 4 σταυρούς σε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να βγει μπροστά για τη χώρα του. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.